με το Ισραήλ σε ένα μάτς που θα μπορούσε κιόλας να το έχει κερδίσει. Έτσι, διατηρήθηκε στην κορυφή του ομίλου της με 10 βαθμούς, όσο έχει και η Ελβετία που χθες κέρδισε εκτός έδρας τη Μολδαβία. Οι παίκτες του Ρεχάγκελ βρίσκονται από τα ξημερώματα στο Ηράκλειο, όπου την Τετάρτη θα υποδεχθούν το Ισραήλ για την 6η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, σε ένα μάτς που επίσης θα παρακολουθήσετε από το Μέγκα στις 9.30 το βράδυ. Καρακούνης, η απόκρουση από τον Μπεν Χαΐμ, ο Γκέκας, είναι γκολ! Είναι γκολ! Το γκολ του Φάνη Γκέκας στο 42ο λεπτό έδωσε προβάδισμα στην εθνική ομάδα μέσα στο Ισραήλ. Ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να μας χαρίσει τους 3 βαθμούς, καθώς το 55 οι γηπεδούχοι έχασαν την ισοφάριση. Τώρα ο Σαχάρ περνάει από τον Βασινά, αέρινος, ασταμάτητος, η πάσα για τον Μπεναγιούν, γυρίζει μπροστά στον Αβραάμ Παπαδόπουλο, 1-1 από τον Γκολάν. Το 55. Βάλαμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά κάναμε κάποια λάθη, δεχτήκαμε τον γκολ. Από εκεί και πέρα κοιτάμε το δεύτερο παιχνίδι στην Κρήτη, έτσι ώστε να κερδίσουμε και να τελειώνουμε το παιχνίδι τουλάχιστον το Ισραήλ. Both of the teams had a few chances to nick the game. We had a chance, they had a few chances. So end of the day it's a fair result and now we have to look for Wednesday. Το 1-1 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις. Στο 7ο λεπτό ο Μπεν Χαΐμ έδιωξε την μπάλα στη γραμμή στην κεφαλιά του Δέλα. Ενώ στο 40 ο δαιμόνιος Μπεν Σαχάρ ταλαιπώρησε την ελληνική άμυνα αλλά σούταρε out. Με το σκορ στο 0-1 το σούτ του Καραγκούνη πέρασε πάνω από το δοκάρι του Αουάτ. Μετά την ισοφάριση των Ισραηλινών ο Γκέκας έχασε στο 66 μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα γκολ του. Τελευταία φάση για τους γηπεδούχους και πάλι από ενέργεια του Μπεν Σαχάρ ο Χαλκιάς εξουδετέρωσε το σούτ του Ιτσάκη. Σίγουρα φεύγουμε με την ικανοποίηση της πολύ καλής φάνησης αλλά την άλλη όμως φεύγουμε και θα έλεγα στεναχωρημένοι γιατί δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς. Στα τελευταία 10 λεπτά η εθνική απείλησε. Στο 80 ο Κυριάκος πήρε την κεφαλιά όμως ο Σαμπάν έδιωξε πριν η μπάλα φτάσει στα δίχτυα. Στο 91 ο κεραυνός του Πατατζόγλου υποχρέωσε τον Αουάτ σε μια δύσκολη επέμβαση και στο επόμενο λεπτό ο Χαριστέας έχασε μεγάλη ευκαιρία να χαρίσει την νίκη στην εθνική. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και κλασικές ευκαιρίες. Είχαμε την ατυχία να μην σκοράρουμε και να μην πετύχουμε την νίκη. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά την Τετάρτη, αυτή τη φορά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και ο Τόρε Χάγκελ κάλεσε τους Έλληνες φιλάθλους να βρεθούν στο πλευρό της εθνικής, η οποία χρειάζεται το τρίποντο για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου της. Wir haben ja schon mal dort gespielt und haben uns da sehr wohl gefühlt. Die Zuschauer haben uns unterstützt und ich kann nur sagen, kommt bitte alle und unterstützt die